Θα το ξέρω. Και τι δεν υπόθηκε. Θα να είμαι σύντομος. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Αυτό που εξαγγείλαμε εμείς εχθές είναι το άμεσο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να γίνει, είναι ανάγκη να γίνει, ώστε να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση ή να αρχίσει να ανακουφίζεται ο κόσμος. Η παραγωγική ανασυγκρότηση θέλει και άλλα πράγματα. Ένα πράγμα είναι ότι πρέπει να τονώσεις, και κάνει λάθος ο κύριος Μαρσέλος, ότι μόνο οι εξαγωγές λύνουν το πρόβλημα, και δεν υπάρχει παράδειγμα ιστορικό που αν δεν συμβάλλει και η εσωτερική ζήτηση μπορεί να βγει μια χώρα σε μια αναπτυξιακή με ενίσχυση της εργασίας τροχιά. Είναι όμως ένα άλλο ζήτημα. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι εμείς έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και τα προηγούμενα χρόνια και ανατρέξτε στην περσινή ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης για το εξής ζήτημα. Ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα δηλαδή της χώρας, τα οποία βρίσκονται στο αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, στις κατασκευές, στο τουριστικό σύμπλεγμα, στο ναυτιλιακό σύμπλεγμα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και εδώ έρχομαι να απαντήσω στην ερώτηση ότι στο βαθμό που επιτυγχάνει η διαπραγμάτευση και είμαι σίγουρος ότι θα επιτύχει η διαπραγμάτευση για το χρέος, η ενίσχυση αυτών των τομέων θα δώσει και νέες δυνάμεις. Αλλά δεν μιλήσαμε χτες γι' αυτό. Μιλήσαμε για τα αναγκαία. Εδώ υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας, για παράδειγμα. Εγώ είμαι της άποψης ότι ο κόσμος είναι ένας κόσμος συμφερόντων, συνόλων συμφερόντων, τα οποία κινούνται και συγκρούονται. Εμείς λοιπόν παίρνουμε θέση. Παίρνουμε θέση υπέρ των φτωχών, υπέρ των μεσαίων, υπέρ αυτών που πήγαν. Ψίχουλα λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, λέει ότι είναι ψίχουλα αυτά που δίνεται τελικά στα λαϊκά στρώματα. Καλά, εντάξει. Ας το κρίνει αυτό το πράγμα όμως. Ο κάθε ένας μας ακούει ακόμα και για τα ψίχουλα που λέει ο κύριος Λεωνής, ότι πόση ανακούφιση μπορούν να προσφέρουν στην παρούσα κατάσταση. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Αλλά λέω παραπέρα. Κύριε Βίτσα, αυτό που δεν απάντησε απλώς ο κύριος Τσίπρας εχθές είναι πότε θα ανακτηθούν οι απώλειες. Ή αν θέλετε, εγώ κατάλαβα ότι αυτό που απάντησε είναι ποτέ. Και εγώ λοιπόν λέω ότι η αριστερά κρίνεται από τις ανάγκες των εργαζόμενων. Δεν σας βλέπω. Με συγχωρείτε, αλλά είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι η αριστερά κρίνεται από χρονοδιάγραμμα. Κρίνεται από το πόσο εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζόμενων, κύριε Βίτσα. Στην αριστερή φιλολογία. Πόσο συγκρούεται με το μεγάλο κεφάλαιο. Και δεν ακούσαμε τίποτα για σύγκρουση με το μεγάλο κεφάλαιο από τον κύριο Τσίπρα. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι το χτύπημα της φοροδιαφυγής... Το χτύπημα λοιπόν της φοροδιαφυγής δεν είναι βεβαίως νέοι φόροι. Οι διαδικασίες, μάλιστα, ρυθμίσεων επί των φορολογικών και άλλων χρεών ανακουφίζουν την οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι είπαμε κιόλας ότι για 12 μήνες, αν κάποιος δεν έχει, βρε παιδί μου, τίποτα, δεν μπορεί. Για 12 μήνες παγώνει και παίρνει φορολογική ενημερότητα και τέλος, ξεκινάς από αυτό το σημείο στο οποίο εκκινείς. Και όχι από το σημείο στο οποίο θα ήθελες να εκκινήσεις. Κύριε Βίτσα, αφήνετε στο απειρόβλητο το μεγάλο. Οι εξαγγελίες σας αφήνουν στο απειρόβλητο το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν έχετε μιλήσει καθόλου για φορολογική κύριε Λεωνή, του μεγάλου κεφαλαίου. Ότι λέτε απειρόβλητο ότι θα φορολογήσετε επιπλέον θεωρώ, τα μεσαία στρώματα που δεν είναι εξαθλειωμένα. Για να δώσετε ένα κομμάτι ψίχουλα στα εξαθλειωμένα. Αυτό λέω, κύριε Βίτσα. Ωραία, κύριε Λεωνή. Κύριε δεν νομίζω Λεωνή, ότι είναι φιλολογική προσέγγιση στα προβλήματα των εργαζόμενων. Και οι εργαζόμενοι το έχουν κατανοήσει. Στο απειρόβλητο αφήνει το μεγάλο κεφάλαιο όλος όποιος αυτή τη στιγμή δεν κατανοεί ή δεν θέλει να κατανοήσει το επίπεδο της σύγκρουσης που γίνεται, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων και εμείς παίρνουμε θέση. Τι θέση πάρτε, πήρατε λοιπόν, κύριε Βίτσα για το μεγάλο κεφάλαιο και τις φοροαπαλλαγές. Πάρτε μια ξεκάθαρη θέση. Ότι όλα αυτά γιατί δεν εγώ έχουν έχω σημασία. Διαβάσει το φορολογικό κάποτε σας πρόγραμμα. Κάποτε θα γίνουν, ξέρω εγώ, σοσιαλισμός. Όχι, αφήστε το σοσιαλισμό. Ή εσείς θα έρθετε να συμβάλλετε σε αυτή την κατεύθυνση ή θα παίζετε το ρόλο της κριτικής τοποθέτησης επί των πάντων. Και με συγχωρείτε, αλλά γιατί δεν σας ακούω, αλλά άρα με μία έννοια τσάπα με διακόπτε, εγώ με έχει φύγει και τα πιστεύω. Κύριε Βίτσα, το δεύτερο. Προσέξτε, οι πολιτικές δυνάμεις δεν είναι δημοσιογράφοι.
Δεν είναι δηλαδή να καταγράψουν το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων, τη φορολέλαπα, τον ένφια και τι κακό κάνει. Οι πολιτικές δυνάμεις όχι μόνο αξιολογούν αυτή την κατάσταση, αλλά βρίσκουν και τρόπους και μορφές οι οποίες θα την ξεπεράσουν αυτή την κατάσταση με συγκεκριμένο προσανατολισμό. Και δεν θα την ξεπεράσουν λέγοντας... Άκουσα τον προσανατολισμό. Κύριε Βίτσα, δεν θα ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση λέγοντας απλώς το θα φορολογήσετε με το μέσο όρο. Νιώθετε την ανάγκη, θα κύριε Λεωνί. Δεν θα ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση. Νιώθετε αυτή τη στιγμή την ανάγκη, αντί να δείτε τον κεντρικό εχθρό. Ο αυτή κεντρικός τη στιγμή που είναι η πολιτική είναι Σαμαρά, εξαπατά τους εργαζόμενους, κύριε Βίτσα. Για μικροκομματικούς λόγους στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτός που εξαπατά τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά και της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας αυτός στον που ελληνικό λέει λαό. Ότι πρέπει να αρκεστούν σε μισθούς φτώχειας, σε κουπόνα φαγητού. Καλά, κύριε Λεωνί, επαναλαμβάνετε τον εαυτό σας. Δεν επαναλαμβάνετε τον εαυτό σας. Κύριε Λεωνί, κύριε Λεωνί, κύριε Λεωνί, ακούστε με και εμένα, κύριε. Φόροι, κύριε Λεωνί, επέτρεψα τις διακοπές για να γίνει και πιο ζωντανός ο διάλογος, αλλά πρέπει τώρα να πάω σε διαφημίσεις, ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε σε 2-3 λεπτά. Το σλόγο.